Είμαι η Εύη Κολοβέρου, κλινική διαιτολόγος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε δύο εύκολους τρόπους για να φτιάξουμε μία σούπερ νόστιμη και υγιεινή μακαρονάδα σε λιγότερο από 15 λεπτά. Όταν έρχεστε στο γραφείο και σας ρωτάω ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, σχεδόν όλοι θα μου απαντήσετε «εντάξει, τα μακαρόνια φυσικά». Αλλά σχεδόν όλοι πάλι θα το πείτε αυτό με μια συστολή, λες και η μακαρονάδα είναι συνώνυμη του παχυντικού ή λιπαρού φαγητού. Αν ήταν έτσι, παιδιά, όλοι οι Ιταλοί θα ήταν υπέρβαροι. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Σίγουρα μια πολύ λιπαρή μακαρονάδα με έναν τόμο τυρί ή βούτυρο θα μας δώσει πολλές θερμίδες, που και αυτό είναι ok αν δεν είναι συνήθεια. Όμως στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω δύο τρόπους με τους οποίους μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε εβδομάδα τα ζυμαρικά σας και να είστε σίγουροι ότι όχι μόνο δεν υπονομεύετε, αλλά προασπίζετε την υγεία σας. Το πιο σημαντικό είναι το είδος των ζυμαρικών που θα επιλέξω. Όπως έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιλέξω ζυμαρικά με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες βοηθούν σημαντικά στην πιο αργή προώθηση της τροφής, στον πεπτικό μας σωλήνα, άρα στην πιο αργή άνοδο του ζαχάρου μας στο αίμα, κάτι σούπερ σημαντικό για να αποφύγω μεταξύ άλλων και την υπνηλία μετά το γεύμα, αλλά και στην επίτευξη μεγαλύτερου κορεσμού. Και γιατί όχι, αν το ζυμαρικό μου έχει και έξτρα πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη θα μας κρατήσει χορτάτους για ακόμα περισσότερη ώρα και θα μας βοηθήσει και αυτή στο να αποφύγουμε γρήγορη αύξηση και έπειτα πτώση του ζαχάρου μας. Ενώ μην ξεχνάτε ότι είναι και το μακροστοιχείο κλειδί για την ανάπτυξη ή και διατήρηση της μυϊκής μας μάζας. Αυτά τα δύο τώρα λοιπόν χαρακτηριστικά συνδυάζει η νέα σειρά ζυμαρικών οσπρίων της εταιρείας Μέλισσα που φτιάχνονται από 50% αλεύριο οσπρίων και 50% κλασικό συμιγδάλι σκληρού σιταριού. Και για τις σημερινές μου παρασκευές θα χρησιμοποιήσω σπαγκέτι ρεβιθιού με 50% αλεύρι ρεβιθιού και 50% συμιγδάλι σκληρού σιταριού. Ανά 100 γραμμάρια τα εν λόγω ζυμαρικά μας δίνουν πάνω από 6 γραμμάρια φυτικών ινών, που είναι το κατόφλι για να θεωρείτε το προϊόν μου πλούσιο σε φυτικές ίνες, ενώ μου δίνουν και 16 γραμμάρια πρωτεΐνης, όταν τα συμβατικά ζυμαρικά θα μου δώσουν λιγότερη, δηλαδή γύρω στα 12 γραμμάρια. Αυτό που θέλω να κρατήσετε όμως δεν είναι τόσο τα νούμερα, όσο το ότι όταν τρώτε ένα πιάτο από ζυμαρικά ρεβιθιού μέλισσα, είναι το ίδιο πράγμα με το να τρώτε τα ρεβίθια σας μαζί με το ψωμάκι σας. Αποτελούν δηλαδή πλήρες γεύμα και μας παρέχουν και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα. Φυσικά, όπως έχω ξαναπεί, οι ίνες δεν είναι ποτέ αρκετές, γι' αυτό πάντα προτείνω την ενίσχυση των γευμάτων σας με λαχανικά, εκτός φυσικά αν δεν τα ανέχεστε γαστρεντερικά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε δύο εύκολες μακαρονάδες με ζυμαρικά ρεβιθιού μέλισσα. Για την πρώτη μας συνταγή, βράζουμε τα ζυμαρικά μας σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες και κρατάμε λίγο από το νεράκι. Σε αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε ελαιόλαδο, προσθέτουμε ντοματίνια και μαγειρεύουμε για 2 με 3 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Έπειτα, προσθέτουμε λίγο από το νερό στο οποίο έβρασαν τα ζυμαρικά, τα βρασμένα ζυμαρικά μας, πέστο βασιλικού, τόνο σε νερό, αλάτι και πιπέρι. Τέλος, προσθέτουμε φρέσκο σπανάκι, ανακατεύουμε μαλακά και σερβίρουμε. Για τη δεύτερη συνταγή, προετοιμάζουμε πάλι τα ζυμαρικά μας σε αλατισμένο νερό. Σε αντικολλητικό τηγάνι προσθέτουμε ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε το σκόρδο μας. Έπειτα, προσθέτουμε το κουκουνάρι και μαγειρεύουμε για 2 λεπτά. Στη συνέχεια, προσθέτουμε μέσα τα βρασμένα ζυμαρικά μας, χυμό και ξύσμα λεμονιού, ρικότα, παρμεζάνα, το νερό που κρατήσαμε, αλάτι, πιπέρι και τέλος τη ρόκα.
ανακατεύουμε μαλακά και σερβίρουμε με έξτρα παρμεζάνα αν θέλουμε. Αυτές οι συνταγές δεν ήταν παρά παραδείγματα του πώς μπορείτε να συνδυάζετε τα υλικά σας, όχι μόνο για γεύση, αλλά και για ισορροπία όταν φτιάχνετε μια μακαρονάδα. Στοχεύουμε πάντα να θυμάστε στη μέθοδο του πιάτου, με έναν καλό υδατάνθρακα, εδώ τα ζυμαρικά ρεβιθιού μας, πρωτεΐνη, εδώ βάλαμε επιπλέον τόνο και τυρί, γιατί όπως είπαμε έχουν και τα ζυμαρικά μας πρωτεΐνη, και τέλος έξτρα λαχανικά, όπως ρόκα, ντοματίνια, σπανάκι. Αντίστοιχα λοιπόν και εσείς μπορείτε να επιλέξετε τα υλικά που σας αρέσουν και να φτιάξετε την αγαπημένη σας υγιεινή μακαρονάδα. Ελπίζω πραγματικά να βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον. Θα χαρώ πολύ να πατήσετε like, να μου γράψετε σε σχόλια πώς σας φάνηκε το βίντεο και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η ομάδα μας. Να είστε καλά και τα λέμε σύντομα στο επόμενο βίντεο.